Η δήλωση της Προέδρου του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας κυρίας Τσιγδέ Μασάφογλου μετά τις ευρωεκλογές του 2019 ότι το Κιέφ είναι τουρκικό κόμμα, αλλά συγχρόνω και ένα επίσημο κόμμα του ελληνικού κράτους που απλά έχει ιδρυθεί από Τούρκους, δημιούργησε ένα κύκλο προβληματισμού, ανησυχίας και διαλόγου στη χώρα μα. Το εκλογικό αποτέλεσμα ανέδειξε μια σειρά κρυμμένα μυστικά, πολιτικέ συμπεριφορέ, φοβικά σύνδρομα, στρεβλές κρατικές αντιλήψει, λάθη και σφάλματα. Το θέμα είναι πολυδιάστατο και πολύπλοκο με βαθιέ ρίζες. Η ανάλυση του απαιτεί γνώση των πραγματικών διαστασεών του, αλλά και νυφαλιότητα στις ερμηνείες του, προκειμένου να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα. Είχα αναφερθεί και παλαιότερα στο ζήτημα με άρθρο μου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας στις 23 Ιουνίου του 2014 η εκλογική συμπεριφορά της μουσουλμανικής μειονότητος στις ευρωεκλογές του 2014. Προβληματισμοί επάνω στους άτεκτους αριθμούς. Οπωσδήποτε δεν χωρεί περαιτέρω ολιγόρια. Εξάπαντος πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «Τι πραγματικά συμβαίνει στην ελληνική Θράκη» Απειλείται η εθνική μα κυριαρχία. Ποιο ο ρόλο του τουρκικού προξενείου στην Κομοτινή. Ποιοι μηχανισμοί λειτουργούν με στόχο τη χειραγώγηση των μουσουλμανικών μειονοτήτων. Πώ θα αναδειχθεί και θα κατοχυρωθεί η ταυτότητα των Μωμάκων και των Ρωμά. Πέτυχαν οι μειονοτικέ πολιτικέ που εφαρμόστηκαν στην ελληνική Θράκη. Ποια είναι η ευθύνη των κομμάτων. Θα επιχειρήσω καταγραφή των δρόμενων και ο κάθε αναγνώστης σας βγάλει συμπεράσματα. Το ΚΙΕΦ αναδείχθηκε ηγεμονικό κόμμα στη Ροδόπη και στην Ξάνθη με 25,04%. Όμω είχε μία πτώση σε σχέση με τι ευρωεκλογέ του 2015. Στη Ροδόπη από 26.042 ψήφου σε 23.069. Στην Ξάνθη από 15.391 ψήφους σε 14.972. Αυτό σημαίνει ότι το 50% του εκλογικού μειονοτικού σώματος ελέγχεται από την Τουρκία και κατευθύνεται όπου η Άγκυρα κάθε φορά επιθυμεί. Το άλλο όμω μισό, πώ εκφράζεται. Στι ευρωεκλογέ, η υποψήφια τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Αμέτο Γλούχιου Μεϊρά, έλαβε 10.617 ψήφου. Του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μουσταφά Ουφούκ, 17.426. Του Κινάλη, η κυρία Σαδουλά Σεβτζάν, 1.259. Και του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα ο κύριο Κέρατζί Ιμπραή, με 904 ψήφου. Το Κιέφ είναι η μεταξέλιξη των δύο κομμάτων, εμπιστοσύνη και πεπρωμένο, που ίδρυσε το 1989 ο Αμέτ Σαδίκ. Στι εθνικέ εκλογέ του 1989 έλαβαν το 25,09 των ψήφων. Έκτοτε φαίνεται ότι ο σκληρό μειωνοτικό πυρήνα παραμένει συμπαγή, αλλά έχει συγκεκριμένη εμβέλεια και όρια. Τα πολιτικά κόμματα, καιροσκοπικά και για ιδιωτελεί λόγου, είναι διαχρονικά συνομιλητέ του τουρκικού προξενείου τη Κομοτινή και των ακραίων μειωνοτικών με σκοπό την εκλογή βουλευτών μειωνοτικών και μη. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο κύριο Αχμέτ Χατζιοσμάν διετέλεσε πρόεδρος του ΚΙΕΦ στο χρονικό διάστημα 1999-2007. Παράλληλα εκλέχθηκε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Στι εκλογές του 2015 εκλέχθηκαν τρει μειονοτικοί βουλευτές στη Ροδόπη και ένα στην Ξάνθη, με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολιτικέ σχέσει και οι εκλογικέ εξαρτήσει των κομμάτων από του ηγέτε τη μειονότητα για τη μαζική χειραγώγηση των ψηφοφόρων τη μειονότητος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού συστήματο τη χώρα μα. Τα μέτρα μειωνοτική πολιτική που έλαβε η πατρίδα μα, ιδιαίτερα στον τομέα τη εκπαίδευση με την υιοθέτηση τη θετική διάκριση, δεν έφεραν ουσιαστικά αποτελέσματα. Η θεσμοθέτηση τη ισονομία και ισοπολιτεία με την άρση διοικητικών μέτρων, η πτώση τη μπάρα, η κατάργηση του άρθρου 19 του κώδικα ελληνική ηθαγένεια δεν έφεραν ανατροπή στο εσωτερικό καθεστώ των μουσουλμανικών μειονοτήτων. Η υιοθέτηση τη αρχή του αυτοπροσδιορισμού ταυτότητα επέτρεψε στου κληροπυρηνικού τουρκογενεί μειονοτικού να ασκήσουν επιθετική πολιτική τόσο απέναντι στη μεγάλη μάζα των μουσουλμάνων με στόχο την μη ενσωμάτωσή του στον κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό ιστό τη Ελλάδο, όσο και απέναντι στου πομάκους, στου Ρωμά και στου Αλεβίτε, εθνικιστική και ρατσιστική ρητορική αλλά και πρακτική, επιχειρούν να καταργήσουν τη διαφορετικότητα των συγκεκριμένων μειονοτήτων. Και την κατοχήρωση του Προτάγματο ότι η μειονότητα είναι μία και τουρκική. Ασκούν πιέσει και διακρίσει με στόχο την ομογενοποίηση και τον έλεγχο όλων των μειονοτικών ομάδων τη ελληνική Θράκης. Σε αυτήν την απόπειρα, το ελληνικό κράτο αδυνατεί ή αδιαφορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των πομάκων των Ρωμά και των Αλεβιτών Μπεκτασίδων και εμφανίζεται να μην τολμά να αναδείξει και να κατοχυρώσει την ιδιαίτερη διακριτή ταυτότητά του. Το ίδιο εξαιρετικά ανησυχητικό είναι και το φαινόμενο τη επαμφωτερίζουσα συμπεριφορά βουλευτών, πολιτευτών, αυτοδιοικητικών απέναντι στου ψευτομουφτίδε. Ο συγχρονισμό, η συνεργασία αλλά και η ανοχή απέναντί του επιτρέπει την ακραία εθνικιστική μειονοτική ελίτ να εργαλειοποιεί τη μουσουλμανική μειονότητα τη ελληνική θράκη υπέρ των συμφερόντων τη Τουρκία, η οποία πρόθυμα δημιουργεί σταθερέ δομέ παρέμβαση και ελέγχου ακόμη και της οικονομικής ζωής των μειωνοτικών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση της τράπεζας Ιράτ. Η στρατηγική επιλογή της Τουρκίας να αναδειχθεί σε αυτόκλητη προστάτηδα δύναμη μιας ομογενοποιημένης μειονότητας που αυτοπροσδιορίζεται ως τουρκική... Είναι ένα κρίσιμο εθνικό θέμα που ξεπερνά μικροκομματικέ και μικροπολιτικέ τακτικέ. Στο παρελθόν είχε κατατεθεί η πρόταση να ελεγχθούν όσε δράσει του τουρκικού προξενείου Κομοτινή υπερβαίνουν τι διπλωματικές του αρμοδιότητε. Αυτό σήμερα είναι επιθυμητό. Είναι εφικτό. Οι παραπάνω προβληματισμοί εντείνονται κάτω από το φάσμα της υπογεννητικότητας των χριστιανικών πληθυσμών της ελληνικής Θράκης, καθώς διαμορφώνουν επικίνδυνα ανησυχητική την εικόνα του μέλλοντός της, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ και τις δημογραφικές αναλύσεις της παιδιάδες της Ροδόπης και της Ξάνθης, στο άμεσο μέλλον θα κατοικούν όπως σήμερα στον ορεινό όγκο συμπαγείς μουσουλμανικοί πληθυσμοί, ενώ στις πόλεις θα ενισχυθούν οι συσπυρώσεις μειονοτικών. Η κατάσταση της ελληνικής Θράκης λόγω των συγχρόνων γεωπολιτικών εξελίξεων είναι σοβαρή και κρίσιμη. Απαιτείται σοβαρό και υπεύθυνο εθνικό στοχασμό για το μείζον αυτό ελληνικό θέμα. Θεωρώ ότι περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι επίκαιρη η υιοθέτηση από τη Νέα Βουλή τη επιτακτική πλέον προτάσεω για τη συγκρότηση διακομματική επιτροπή για την ελληνική θράκη. Κλείνω με ένα επιστημονικά θεωρητικό ερώτημα. Όταν στη Γερμανία η κοινωνία αμφισβητεί σοβαρά πλέον τη λειτουργικότητα του ιδεολογήματο του Γιούργεν Χάμπερμας και η ίδια η καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ ομολογεί ότι η ιδέα του πολυπολιτισμού είναι νεκρή, μήπω θα έπρεπε και στην Ελλάδα να ανακρούσουμε πρίμναν και να διερευνήσουμε την προοπτική μια συνεκτικά δομημένη κοινωνία. Λέω μήπω.